Απαγορεύεται ο εκμηδενισμό των υφιστάμενων μετόχων τη Τράπεζα Κύπρου μέχρι τι 5 Απριλίου με προσωρινό διάταγμα που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο κατόπιν ετήματο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα προνοεί τη διαγραφή τη περιουσία των υφιστάμενων μετόχων τη Τράπεζα Κύπρου, δήλωσε στο Σίγμα Λάιπ και το συνάδελφο Νικόλα Ζανέτο, ο εκ των δικηγόρων που χειρίζονται την αίτηση απαγορευτικού διατάγματο, Κώστα Βελάρη. Ανέφερε επίση πω κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, αλλά ούτε είναι αναγκαίο για την εφαρμογή τη απόφαση του Eurogroup, εφόσον ο νόμο που ψηφίστηκε στι 22 Μαρτίου παρέχει εναλλακτικέ λύσει, οι οποίε μπορούν να εφαρμοστούν και δεν προποθέτουν το μηδενισμό τη περιουσία των υφιστάμενων μετόχων. Το ζήτημα σχολίασε και ο νομικό Κύπρο Χρυσοστομίδη. Η Κεντρική Τράπεζα και ο Υπουργό Οικονομικών δεν μπορούν να οχυρώνονται πίσω από την Τρόικα και να προβαίνουν σε μέτρα τα οποία αντιβαίνουν προ το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αυτορμίων Δικαιωμάτων. Ήδη, όπω ξέρετε, υπήρξε η πρώτη προσφυγή ενώπιον των Ανατολικών και υπάρχει διάταγμα εναντίον τη ευχέρεια του να προχωρήσουν σε αφαίρεση ή ακύρωση των, μετοχών, των παρόντων μετόχων τη Τράπεζα Κύπρου. Με την πλήρη συμμετοχή των μετόχων, των κατόχων αξιογράφων και μέσω τη μετατροπή των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, θα ανακεφαλαιοποιηθεί η Τράπεζα Κύπρου, δήλωσε χθε βράδυ στην εκπομπή του ΣΥΓΜΑ 60 λεπτά ο Υπουργό Οικονομικών. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι τη Τράπεζα Κύπρου χάνουν την περιουσία του, εξήγησε και συμπλήρωσε πω μέτοχοι τη Τράπεζα από τούδε και στο εξή θα είναι οι μη ασφαλισμένοι καταθέτε τη. καταθέτε καλούνται να συνεισφέρουν στην κεφαλαιοποίηση των οργανισμών μόνο όταν όλοι οι άλλοι... Άρα πρέπει να εξαφανιστούν όλες οι προηγούμενες βαθμίδες. Πρέπει να εξαφανιστούν όλες οι επόμενες βαθμίδες για να μπορείς... Γι' αυτό νομικά... και έπεσαν οι κάτοχοι αξιογράφων, γι' αυτό και έπεσαν οι μέτοχοι και αγγίξαμε λίγο τους καταθέτες. Ακριβώς, αυτό έγινε. Οι καταθέτες τώρα είναι οι ιδιοκτήτες της τράπεζας. Αντίθετη άποψη εξέφρασε στο χθεσινό δελτίο του Σύγμα ο πρώην Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίο ανέφερε πω κάτι τέτοιο είναι επιπόλαιο και αντισυνταγματικό. Το Eurogroup δεν ζήτησε εξουδετερώση, ακύρωση ή πλήρη εξουθένωση των μετόχων τη Τραπέζη Κύπρου. Yeah. Το Eurogroup απλώ είπε πρέπει να συνεισφέρουν και οι μετοχοί. Και πολύ ορθά το είπε. Διότι όταν μια τράπεζα κινδυνεύει, η ε, πρώτη που πρέπει να υποστούν ζημία είναι η μέτοχοι. Εάν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, η τράπεζα Κύπρου θα πάψει να είναι κοινό Κυπρίων. Σχολίασε ο Αλέκος Μαρκίδης.